ενώ η χρονιά πλησιάζει προς το τέλος, ήδη βρισκόμαστε στο 80% με 90% της ελαιοσυλλογής, θα τον εξαντλήσουμε και το μήνα Φεβρουάριο και θα πάρουμε και μια εβδομάδα από το μήνα Μάρτιο. Η χρονιά ήταν ανέλπιστα καλή, ήταν πάρα πολύ καλά τα καιρικά φαινόμενα φέτος για την περιοχή μας, για τον νομό Λακωνίας, για το Δήμο Μονεβασίας, και η παραγωγή του λαδιού όσον αφορά την ποσότητα ήταν ανέλπιστα αρκετά ανεβασμένη. Τώρα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δεν είχαμε σύμμαχο, μπορώ να πω, τη φύση. Είχαμε μία παρέμβαση και μία παρεμβολή από δακοπροσβολή και μετά είχαμε και το φαινόμενο του γλυοσπορίου, που σε αυτό έχει την πάρει ώστε να μην έχουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Η αγορά μέχρι πριν από ένα μήνα ακριβώς κυμαινόταν σε πάρα πολύ καλά ικανοποιητικά επίπεδα, όχι ότι θα σωθούμε με τις τιμές, αλλά ήταν τιμές οι οποίες δεν τις είχαμε ξαναδεί, δεν τις είχαμε ξαναβιώσει. Είχαμε ένα νεκρό διάστημα αυτή τη στιγμή γύρω στις 25 ημέρες, και αυτό έχει παίξει το ρόλο του ότι όλοι οι ξένοι εμπορικοί οίκοι που δραστηριοποιούνται στον νομό Λακωνίας περιμένανε να δούνε τα αποθέματα των άλλων κρατών και ειδικά της Ισπανίας για να χαράξουν την στρατηγική τους από εδώ και στο εξής. Mm-hmm. Μάλιστα. Αποθέματα υπάρχουν? Αρκετά, ως πάρα πολλά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Πελοπόννησο με την Κρήτη έχουν τόσα όσο χρειάζεται για να βοηθήσουν και να καλυφθεί η παραγωγή και τα συμβόλαια τα ελληνικά και των ξένων κρατών. Και φέτος μάλιστα είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να έχουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια, μπορεί και πάνω από 20, να έχουμε και τους Ισπανούς στην δική μας αγορά, που η ανάγκη τους έκανε να έρθουν εδώ πέρα. Mm-hmm. Μάλιστα. Επειδή ακούμε σε αρκετά σημεία της Λακωνίας τιμές πάνω από 5 ευρώ, αρκούν για να καλύψετε τα φετινά σας έξοδα? Έχουμε ξανασυζητήσει, ήθελα να δω αν υπάρχει κάτι νεότερο αυτή τη φορά. Όχι. Mm-hmm. Όχι, και αλλά δεν θέλω να κατηγορηθώ για αυτό που θα πω. Δεν πρέπει να συγκρίνουμε το κόστος με την τιμή του λαδιού. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, θα πω, δεν θα πω ο νομός Λακωνίας, βιώνει τιμές, έχει τιμές πάνω από τα 5 ευρώ που στα 27 χρόνια που είμαι εγώ στο χώρο αυτό δεν τα έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Οι τιμές όμως των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, αλλά ακόμα και των εργατικών χεριών, και δεν μιλάω για την ενέργεια, έχουν εκτοξευστεί σε τέτοια ύψη που ό,τι τιμή και να υπάρξει αυτή τη στιγμή πάλι δεν πρόκειται να ισοσκελιστεί. Όμως πρέπει να κοιτάμε ότι έχουμε μία τιμή την οποία δεν την είχαμε, πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Όταν όμως έχουμε μία τιμή, το κακό χαρακτηριστικό που έχει ο Έλληνας τον πιάνει η πλεονεξία, ξεχνάει πόσο έχει πουλήσει τα προηγούμενα χρόνια, και εκεί που έρχονται κάποια συμβόλαια δεν μπορούμε να τα καλύψουμε γιατί δεν μας παραχωρούν η παραγωγή το λάδι. Πρέπει λοιπόν να τα λέμε όλα καμία φορά και να ακούγονται όλα. Μάλιστα. Έχουμε τιμές στο προηγούμενο διάστημα. Η αγορά του Δήμου Μονεβασίας κινήθηκε στα 5.30 για αρκετό χρονικό διάστημα. Θεωρούμε ότι μετά και την άλλη εβδομάδα φαίνεται να ξανανοίγει η αγορά και θα κυμανθεί κάπου στα ίδια επίπεδα με 5 λεπτά παρακάτω ή με λίγο περισσότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επειδή αναφερθήκατε και στα εργατικά χέρια, περιμέναμε εδώ και αρκετό διάστημα αυτή τη διαδικασία μετάκλησης πολιτών από τις τρίτες χώρες. Επίσης, περιμέναμε και μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία φαίνεται ότι προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει. Ακούμε μέσα σε όλα αυτά ότι και στις πρεσβείες αυξάνονται μεν οι συνεντεύξεις για να έρθει εργατικό δυναμικό από άλλες χώρες, αλλά υπάρχουν πολλές απορρίψεις και χωρίς λόγο σε κάποιες περιπτώσεις. Ποια είναι η δική σας εικόνα για όλα αυτά? Λοιπόν, η δική μας εικόνα, που είμαστε σε καθημερινή επαφή με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουμε κάνει με τον κύριο Γιοργαντά αρκετές συναντήσεις στο θέμα αυτό. Δεν είμαστε ακόμα αρκετά όρημοι και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα όσο αφορά από εδώ και στο εξής πώς θα είναι ο τρόπος για να έρχεται ένας εργάτης
στην Ελλάδα για να εργαστεί και γιατί δεν προτιμούν την Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να αρχίσουμε κι εμείς να τα βιώνουμε, να τα καταλάβουμε και πρέπει να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Θα ξεκινήσω από το πιο απλό, από έχει να κάνει με το ημερομίσιο. Και να σας τονίζω, μην προσπαθούμε να το συγκρίνουμε με την τιμή του αγροτικού προϊόντος, είτε αυτό λέγεται λάδι, είτε λέγεται σίκα, είτε λέγεται πορτοκάλια, είτε λέγεται καρύδια. Αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί να προσαρμόσουμε τα ημερομίσια σε τιμές της Ευρώπης, όπως είναι το ελάχιστο των 50 ευρώ που είναι στην Ιταλία, όπως είναι στην Ισπανία, σας πληροφορώ. Το δεύτερο σημαντικό ρόλο που χρειάζεται για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε εργάτες γης είναι η χρονική διάρκεια απασχόλησης. Είναι ένας όρος που μπαίνει από τα άλλα κράτη, που μπαίνει από την ύπατη αρμοσκία. Σήμερα λοιπόν που συζητάμε, η μεγαλύτερη λοιπόν προσέλευση εργατικών χεριών βρίσκεται στην Ισπανία, γιατί η Ισπανία τους προσφέρει ένα εννιάμινο πλήρης εργασίας σε διάφορες αγροτικές εργασίες. Το τρίτο έχει να κάνει με την κατοικία. Η κατοικία λοιπόν πρέπει να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις. Αυτά λοιπόν εμείς εδώ στην Ελλάδα, μην ξεχάσουμε τη Μανολάδα, μην ξεχάσουμε και άλλες περιοχές της Ελλάδας που μας έχουν στιγματίσει. Η κατοικία λοιπόν είναι ένα από τα θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι το τρίτο σε ιεραρχία. Και το τέταρτο είναι ότι θα χρειαστεί να πάμε εμείς, θεωρώ εγώ σε συνεργασία πάντα με το ελληνικό κράτος, στη χώρα εκείνη που θα ενδιαφερθούμε να φέρουμε τους εργάτες γης, ώστε να στηθεί ένα γραφείο εκεί, είτε διαμέσου της πρεσβείας, είτε διαμέσου δεν ξέρω πιανού συλλογικού φορέα, που θα κανονίζει την μετακίνηση των εργατών στο εσωτερικό της Ελλάδας. Μάλιστα. Είναι οι τέσσερις όροι που μπαίνουν όχι τόσο από το ελληνικό κράτος, αλλά από εξωτερικούς παράγοντες, για να έχουμε τους εργάτες στη γη μας και να εργάζονται. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουμε να τη δουλεύουμε καλά στο μυαλό μας. Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε, mm-hmm, να σας ενημερώσω ότι όλα σας όσα προανάφερα και θα ακουστούν μέσα από τη συγνότητά σας είναι οι επίσημες οδηγίες που έχουμε λάβει εμείς από το ελληνικό κράτος στην τελευταία μας συνάντηση που είχαμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης πρόσφατα. Mm-hmm, μάλιστα. Θα ήθελα και την εκτίμησή σας κλείνοντας για την ερχόμενη χρονιά, γιατί από τη μία, όπως και να το κάνουμε, είχαμε την κακοκαιρία της 26ης Ιανουαρίου. Αρκετές περιοχές στην καρδιά του νομού, στο Δήμο Ευρώτα, επλήγησαν. Είχαμε το γλυοσπόριο, όπως είπατε, το δάκο. Φαίνεται ότι η ακρίβεια μέσα στη χρονιά που διανύουμε θα κλιμακωθεί. Έχουμε και τις εκλογές. Όλα αυτά πώς θα επηρεάσουν, πιστεύετε, την ερχόμενη χρονιά? Λοιπόν, θέλω να είμαι ειλικρινής. Από τη στιγμή που η τύχη του προϊόντος μας δεν εξαρτάται από τίποτα, δεν εξαρτάται ούτε από τις εκλογές της Ελλάδας, μόνο από την κλιματική αλλαγή εξαρτάται και από την ζήτηση που θα έχουν τα άλλα κράτη, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η αγορά στην οποία απευθυνόμαστε εμείς είναι η Ιταλική αγορά. Η Λακωνία είναι από τις πιο κρυβές περιοχές της Ελλάδας και οι ελληνικές εταιρείες στρέφονται σε άλλες περιοχές για να πάρουν φτηνότερα λάδια. Άρα λοιπόν η λακωνική αγορά απευθύνεται στην Ιταλία, απευθύνεται στην Ευρώπη, απευθύνεται στην Αμερική. Άρα λοιπόν όσο αφορά το εμπορικό κομμάτι έχει να κάνει καθαρά με τα γούστα και με τις ανάγκες αυτών των κρατών. Όσο αφορά για τα υπόλοιπα που αναφέρατε, θέλω να σας πω ότι η κλιματική αλλαγή που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όσο και αν το θεωρούμε αστείο ή το προφέρουμε χωρίς να έχουμε συνειδητοποιήσει τι είναι, θα είναι ένας αστάθμητος παράγοντας. Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι τα δέντρα της Ισπανίας δεν θα ανακάψουν ούτε την τρέχουσα χρονιά που θα διανύσουμε, ούτε στα εσπεριδοειδή ούτε στις ελιές. Όμως αυτό
μην το χαιρόμαστε, γιατί ας παίρνουμε σαν μάθημα ότι ό,τι θα συμβεί στο γείτονά μας, κάποια στιγμή θα συμβεί και σε εμάς. Mm-hmm. Μην είμαστε λοιπόν τόσο πολύ χαρούμενοι ή υπεραισιόδοξοι. Θα ήταν προτιμότερο αυτή τη στιγμή να παίζαμε με ίσους όρους για να ξέρουμε ποια είναι η πραγματική δυναμική της αγοράς. Mm-hmm. Πάντως τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουμε είναι ότι δεν θα είναι καλή και η επόμενη χρονιά όσο αφορά την παραγωγή της Ισπανίας που είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο. Μάλιστα. Εγώ τις εκλογές τις ανέφερα κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τα εργατικά χέρια, γιατί υποθέτω ότι θα αλλάξει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μέχρι να αλλάξει θα χρειαστεί να γίνουν νέες διαβουλεύσεις, να ξανασυζητηθεί το θέμα, ώστε να δούμε πώς προχωράμε. Υποθέτω δηλαδή ότι με κάποιο τρόπο επηρεάζει όλο αυτό. Θα μου επιτρέψετε και θα πω το εξής. Ό,τι χρώμα και να έχει η επόμενη κυβέρνηση, κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τα εργατικά χέρια και με άλλους παράγοντες εξωτερικούς δεν επηρεάζουν. Mm-hmm. Το λέω εγώ μετά από 27 χρόνια στη θέση αυτή που έχω κάνει με όλα τα κυβερνητικά σχήματα, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει, είτε γιατί δεν θέλει είτε γιατί δεν μπορεί. Και ειδικά για το θέμα των εργατικών χεριών, αυτή τη στιγμή όταν βλέπετε ότι γραφεία από την Ελλάδα μεγάλων εταιριών έχουν μετακομίσει στην Ινδία για να αρχίσουν συμβάσεις, να φέρουν εργάτες χιλιάδες να εργαστούν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας που θα ξεκινήσουν μεγάλα έργα ανάπτυξης, από εκεί και μόνο καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα δεν έχουν χρώμα πολιτικό. Όταν εξαρτάται από ξένα κράτη, από ύπατες αρμοστίες, εκεί είτε εκλογές κάνουμε είτε παραμείνουμε όπως είναι, δεν αλλάζουν. Αυτό επιτρέψτε μου να είναι η προσωπική μου άποψη, χωρίς να θέλω να την επιβάλλω σε κανέναν, αλλά είναι μια πραγματικότητα που εγώ πιστεύω ότι υπάρχει.